φαίνεται ότι η περιοχή είναι, υφίσταται την επίδραση μιας ακολουθίας η οποία είναι σε εξέλιξη. Αυτό το πράγμα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι μια τέτοια ακολουθία μπορεί να κρατήσει περίπου τις τάξεις των 2-3 μηνών. Και δεν μας εκπλήσει τίποτα. Φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Εκείνο που είναι το ιδιαίτερο με την περιοχή του Αρκαλοχωρίου ειδικά, είναι ότι η σύμπτωση αυτή, ότι το Αρκαλοχώρι είναι ακριβώς πάνω στην περιοχή η οποία παραμορφώνεται, το σεισμογόν όγκο, όπως το λέμε εμείς στη σεισμολογία. Αυτό σημαίνει ότι γίνονται και τους μικρούς σεισμούς, τους οποίους ξέρετε ότι είναι μικρά τα μεγέθη των σεισμών, τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος, γιατί γίνεται πρακτικά κάτω από τα πόδια του. Ο χειρότερος εχθρός, ο χειρότερος σύμβουλος σε περίπτωση των σεισμών είναι ο πανικός και η διασπορά, το να ακούει κανείς τις διάφορες φήμες οι οποίες κυκλοφορούν και είναι τελείως αβάσιμες. Αντίστοιχη περίπτωση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Νησίρου, που έχει συνεχώς σεισμούς. Δεν είναι απίθανο, δεν είναι αφύσικο να υπάρχει μια σεισμική διέγερση, η οποία όμως να μην καταλήγει σε έναν ισχυρό σεισμό. Στη Θήβα είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, λόγω του παρελθόντος της Θήβας, ακριβώς της Θήβας. Ενεργοποίηση ρήγματος από μια ακολουθία σεισμών σημαίνει ότι η ακολουθία των σεισμών που θα διεγείρει μια άλλη περιοχή έχει ισχυρούς σεισμούς. Τα 4,5-5 δεν είναι ισχυροί σεισμοί. Άρα λοιπόν η ενεργοποίηση δεν πρόκειται να γίνει από ένα άλλο ρήγμα.